Ναι. 25 Ιουνίου. Ξεκινάτε με ένα 7,3% περίπου, έτσι δεν είναι? Ναι, λοιπόν, προφανώς και εσείς θα μου πείτε ότι ο στόχος μας είναι να το αυξήσουμε. Να αυξήσουμε τη δυναμική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οτιδήποτε παραπάνω προβλέπεται ότι θα προκύψει από μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, περαιτέρω μείωση, ή προσβλέπεται σε κάποια άλλη αναδιανομή στο εκλογικό σώμα? Κύριε Κοντρώτσο, το ΚΚΕ απευθύνεται συνολικά στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους, στους βιοπαλαισθούς αγρότες, ανεξάρτητα του τι ψήφισαν την προηγούμενη φορά, που ήταν και αυτή μια δημοσκόπηση. Ουσιαστικά από εκεί ξεκινάς. Ήταν, να το πούμε έτσι, μια δημοσκόπηση. Για τη δεύτερη κάλπη, λέτε. Λοιπόν, ας το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς και λέμε ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει θα είναι έτσι και αλλιώς αντιλαϊκή. Γιατί το πρόγραμμά της είναι συγκεκριμένο. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η δεσμεύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δεσμεύση στο ΝΑΤΟ, η εμπλοκή στον πόλεμο και βέβαια το επενδυτικό περιβάλλον. Το επενδυτικό περιβάλλον δεν είναι τίποτε άλλο από τη φτηνή εργατική δύναμη, από τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, από τις μεταρρυθμίσεις που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα η επόμενη κυβέρνηση. Αυτές λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί και είναι αντιλαϊκή, είναι αντεργατική. Το ΚΚΕ καλεί τον κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΚΚΕ, να συστρατευθεί, να δώσει δύναμη, γιατί το ΚΚΕ ήταν αυτό που οργάνωσε την πάλη του κόσμου και τώρα που ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τα 4 χρόνια και πριν που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο λαός δεν ξεχνά, κύριε Κουτώτη. Δεν ξεχνά ούτε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το ναι. Πάει αυτή όμως, που, έτσι. Ναι. Έχει κρυθεί δύο φορές. Και όμως ο κόσμος. Και το 19 και ακούστε, την περασμένη. Και όμως ο κόσμος ακόμη και τώρα έχει μνήμη. Δεν ξέχασα ότι το όχι εσείς έγινε ναι απέναντι μέσα σε ένα μικρό διάστημα. Της Νέας Δημοκρατίας που όπως όλα δείχνουν θα προκύψει. Εμείς είμαστε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Εμείς είμαστε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ... Το λέω γιατί προεκλογικά αυτό. Θα σας πω, ναι. Το λέτε μόνο σας, είπατε τη μαγική λέξη ΣΥΡΙΖΑ. Προεκλογικά φαινόταν και κάποιοι σας άσκησαν και κριτική ότι κάνετε έναν διμέτωπο αγώνα και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τον συνεχίζετε αυτό το διμέτωπο? Εμείς κάνουμε ένα αγώνα απέναντι σε μια πολιτική η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τσακίζει τη ζωή του λαού μας. Αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε. Και οι πολιτικές δυνάμεις είναι συγκεκριμένες αυτές που υπηρετούν αυτή την πολιτική που, αν θέλετε, υπηρετεί τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα και όλα αυτά που ακούμε και ακούει ο λαός μας. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν είναι συγκεκριμένες, ακόμη και τώρα, σε αυτή τη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά υπήρχε μια αντιπολίτευση, εργατική λαϊκή αντιπολίτευση του ΚΚΕ και υπήρχε μια συμπολίτευση των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ψήφισαν τα εμβληματικά νομοσχέδια, τα νομοσχέδια της στρατηγικής που είχε η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Το 50%, το 50% των νόμων λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο? Το αντεργατικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Ψηφίσατε το 50% των άρθρων. Όχι, την οδηγία, λοιπόν, την κοινωνική. 50% των άρθρων, ακούστε, επί της αρχής μπορεί να το ψηφίσατε. Αλλά τα άρθρα τα συγκεκριμένα ψηφίσατε το 50% εσείς και το 70% το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ένας νόμος αντεργατικός, αντιλαϊκός, που μη μου πει τώρα ο κύριος Κακλαμάνης ότι πειραβεύτηκε ο κύριος Χατζηδάκης από το λαό. Γιατί αυτός ο νόμος μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, αν θέλετε, ακυρώνεται στην πράξη. Πάντως, μέσα από τους αγώνες, μέσα από τη σύγκρουση. Και αυτό θα πρέπει να ακούσει ο κόσμος, ότι επιβραβεύεται. Αυτός ο εργάτης που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να ακούσει. Μάλιστα. Ότι η Νέα Δημοκρατία αύριο θα του πει ότι επιβραβεύσατε ότι το 8ωρο πρέπει να γίνει 10ωρο. Επιβραβεύσατε ότι δεν θα πρέπει να κάνεις απεργία, αλλά θα πρέπει να σκάς μπροστά στον εργοδότη. Όχι, δεν τον πολεμήσατε. Τον ψηφίσατε τον νόμο. Ψηφίσαμε το 10ωρο. 50% των άρθρων του νόμου. Εσείς ψηφίσατε οδηγίες. Λοιπόν την τροπολογία για τις απεργίες που ήρθε ο Γεωργιάδης τρέχοντας στη Βουλή όταν την έφερε και η Αχτσόγλου και λέει: ήρθα με χαρά, γεμάτος ικανοποίηση, να ψηφίσω την τροπολογία της κυρίας Αχτσόγλου που περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας. Θυμάστε τότε δεν λοιπόν. Το περιορίζει, το κατοχυρώνει. Το περιορίζει. Άρα λοιπόν, κύριε Κοντρώτσο, για να τελειώνω με αυτό, επειδή ο λαός δεν ξεχνά συνολικά την στάση, τα έργα του κάθε ενός.
Μπροστά μας έχουμε όντως νέες εκλογές. Πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν και χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Να μάχεται, να πολεμήσει, να το πω έτσι, τα αντεργατικά μέτρα που έρχονται και είναι λέλαπα σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. 350 προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα ερώτημα πρέπει να υποβάλλουμε στον ελληνικό λαό που μας ακούει. Πώς μπορεί κάποιος να αντιπολιτευτεί μια κυβέρνηση με την οποία ήθελε να συγκυβερνήσει? Το Πασόκ είναι συγκολητική ουσία. Μπορεί να πάει με τον ένα με τον άλλο. Ο Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβέρνησε το 12 και το 15 μέχρι το 15. Ήταν γραμματέας, ακούστε. Ήταν γραμματέας. Δηλαδή ήταν συγκυβερνήτης. Δεν είναι δηλαδή έξω από το κάδρο, να το πω έτσι, ρεθινό. Ακούστε, λέω. Κύριε Μάντζιο, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Αποποιήστε. Δεν μπορεί λοιπόν. Δεν αποποιούμαστε καμία κυβέρνηση. Ήταν λοιπόν συγκυβερνήτης, ήταν γραμματέας του Πασόκ. Όπως βέβαια και μετά, όπως είπαμε, και ο τώρα που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, επίσης αθώωσαν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, ψηφίζοντας τα νομοσχέδια και αθώωσαν συνολικά και στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία. Το 2019 την έκανε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που ακολούθησε, με αυτή την πολιτική, και τώρα τη έδωσε το 40% πάντοτε, με σε κάθε αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση που έκανε. Το προηγούμενο κόμμα που κυβέρνηση. Ακούστε, αν θα δείτε, ναι, εντάξει, αλλά όμως λέω, δεν μπορεί να λέω ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτό που είναι, και ο Μπλερ ακολούθησε την πολιτική της Θάτσερ. Λοιπόν, και μετά ήρθαν πάλι οι Τόριδες. Με τον δρόμο. Λοιπόν, ακούστε, όποιον δρόμο κι αν είναι. Γιατί και αυτό τον τρίτο δρόμο ακολούθησε εδώ πέρα. Έκανε ο Κονοτούμπα, λέει. Έκανε, μάλλον, προσαρμογή της πολιτικής της. Αλλαγή πλεύσης. Ωστόσο, τι έκανε? Τσάκισε το λαό με το τρίτο μνημόνιο. Που θα το καταργούσε μέσα με ένα μνημόνιο και με ένα άθρο και ένα νόμο. Ο στόχος του ΚΚΕ. 25 Ιουνίου. Ο στόχος του ΚΚΕ, το οποίο παλεύει σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, είναι να βγει ακόμα πιο δυνατό από τις εκλογές τις προηγούμενες 21 Μαΐου, έτσι ώστε να μην χάσει τις έδρες και να πάρει ακόμα παραπάνω, για να μπορεί να είναι δίπλα στον εργαζόμενο που απολύεται, δίπλα σε αυτόν που πληστηριάζεται το σπίτι του, δίπλα σε αυτόν που δεν μπορεί να αποκαταστήσει την υγεία του, και όλα αυτά τα προβλήματα που βασανίζουν τον λαό.